Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συγκέντρωση της Νότια Θεσπρωτείας με θέμα «Μένουμε Ευρώπη». Τη συγκέντρωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο βουλευτής Κερκίδας κ. Στέφανος Γκίγας, ο πρώην υφυπουργός κ. Αντώνης Μπέζας, ο πρώην βουλευτής Ηλίας Βεζρεβάνης, ο βουλευτής της Πρωτείας κ. Βασίλειος Γιώργιος, πολιτευτές κ. Σκούρα Ευτυχία, ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού κ. Μηταλίδης, ο αντιπεριφερειάρχης της Πρωτείας Θωμάς Πιτούλης, οι δήμαρχοι Ιωάννης Λόλος και Σπύρος Παπάς, πρώην δήμαρχοι Ευάγγελος Μάσφαιρας, Μινάς Ντομάζιος, περιφερειακοί σύμβουλοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρέπη για την παραχώρηση της αίθουσας για μια ακόμα φορά. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας της. Αντιμέτωπη με την προοπτική μιας πιθανής καταστροφής. Αληθινής καταστροφής χωρίς προηγούμενο σε καιρό ειρήνης. Βρισκόμασταν σε κρίση εδώ και χρόνια. Αλλά την καταστροφή που μας ετοιμάζουν δεν τη ζήσαμε. Αρχίσαμε να τη ζούμε. Βγήκαμε από την κρίση την τελευταία χρονιά. Υπήρχε βελτίωση σε όλα τα μέτωπα. Και σε 5 μήνες μας έφεραν πού. Σε κλειστές τράπεζες, σε εσωτερική στάση πληρωμών, ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία και πριν την κοινωνική αναταραχή. Σας μεταφέρω ακριβώς επιλέξει τις εντολές του Πρόεδρου μας. Πρέπει στον κόσμο ξεκάθαρα να εξηγήσουμε 5 πράγματα. Και θέλω όλοι να τα πείτε παντού μέχρι την Κυριακή με μια φωνή και σε κάθε ευκαιρία. Πρώτον, το πραγματικό ερώτημα που τίθεται είναι το ναι ή όχι στην Ευρώπη και το ναι ή όχι στο ευρώ. Δεν θα ψηφίσουμε ναι ή όχι σε οποιοδήποτε σχέδιο συμφωνίας. Το ναι είναι ναι στην Ευρώπη και στο ευρώ. Τίποτε άλλο. Και το όχι δεν οδηγεί μόνο στην έξοδο της χώρας από το ευρώ. Οδηγεί στο χάος. Το είπε και ο Γιούγκερ. Το όχι είπε σημαίνει όχι της Ελλάδος στην Ευρώπη. Δεύτερον, η έξοδος από το ευρώ θα οδηγήσει σίγουρα σε κατάρρευση και σε τεράστιους εθνικούς κινδύνους, με την κοινωνία μας αδύναμη να προμηθεύεται και τα στοιχειώδη, αφού τα πάντα σχεδόν εισάγονται απ' έξω. Και αν υπάρχουν κάποια αποθέματα, πόσο θα κρατήσουν και πόσο θα ανανεωθούν, αγοράζοντας στο εξωτερικό με νέες δραχμές, ήδη η Ευρώπη ετοιμάζει έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τρίτον, με την έξοδο από το ευρώ δεν διαγράφεται το χρέος της χώρας όπως θέλουν κάποιοι επιτίδη να διαδίδουν. Δεν διαγράφεται το χρέος αν βγούμε από το ευρώ. Θα ξεχρεώνουμε το χρέος σε ευρώ. Πώς? Με υποτιμημένες δραχμές. Αν η νέα δραχμή υποτιμηθεί στο 50%, το χρέος θα διπλασιαστεί ως ποσοστό το ΕΕ. Και μέσα στη χώρα, ήδη οι μισθοί σε δραχμές πια θα αγοράζουν τα μισά αγαθά σε τιμές ευρώ. Αυτό θα οδηγήσει σε μια απίστευτη πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση. Πολύ πολύ χειρότερη από την κρίση που ζήσαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα χάσαμε το 30% του ΑΕΠ σε 6 χρόνια. Και πάνω που είχαμε αρχίσει να ανακάμπτουμε, θα χάσουμε το 50% του σημερινού ΑΕΠ σε μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι αληθινή καταστροφή. Τέταρτο, στην απόλυτη ισοπαίδωση που θα ακολουθήσει, όλα θα καταστραφούν εκτός από ένα. Το μεγάλο κομματικό κράτος. Αυτό θα μείνει όρθιο και θα διαλύει τα πάντα. Την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις επιχειρήσεις, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον αγρότη,
Αυτοί κυρίως θα πληρώσουν τον μάρμαρο. Η ανεργία θα διπλασιαστεί. Επενδύσεις κανένας δεν θα κάνει. Και το μόνο που θα μείνει όρθιο θα είναι το μεγάλο κράτος που θα τρέφεται από τις άρκες της πραγματικής οικονομίας. Όπου επικράτησε μεγάλο κράτος, και πείτε μου μια χώρα που να κάνω λάθος ιστορικά, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε σημείο του παγκόσμιου χάρτη, όποτε επικράτησε το μεγάλο κράτος, οι κοινωνίες οδηγήθηκαν στο χάος. Σε αυτό το χάος μας οδηγούν ξανά. Όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Στην ανάπτυξη που γίνεται μόνο από την πραγματική οικονομία, από την ιδιωτική, από τις επιχειρήσεις. Εδώ όλα αυτά θέλουν να τα σβήσουν από το χάρτη μια για πάντα. Και πέμπτον, μέχρι τώρα η προπαγάνδα τους προσπαθούσε να πείσει ότι ήξεραν πού το πήγαιναν, διαπραγματευότανε κάτι το καλύτερο εντός Ευρώπη. Και ότι εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι κινδυνολογούσαμε. Φίλες και φίλοι, ναι στην Ευρώπη, αυτό απαιτεί το συμφέρον της χώρας. Ναι στο ευρώ αυτό θέλει ο Έλληνας λαός. Αυτό θα υπερασπιστούμε και αυτό θα επικρατήσει τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει με την Περιφερειάρχη της Εσπανδίας, κύριε Στομασίδη. Ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα από κάθε τι άλλο. Να βγούμε στο πεζοδρόμιο για να κερδίσουμε εκλογές. Και αυτές οι εκλογές που θα κερδίσουμε πρέπει να είναι για το ναι. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σταυροδρόμι, σαν χώρα, όπου καλούμαστε να πάρουμε μία ιστορική, καθοριστική απόφαση, θα έλεγα, για την πορεία που πρέπει να διαλέξουμε να ακολουθήσει την πατρίδα μας. Στις 5 Ιουλίου καλούμεθα να αποφασίσουμε, δυστυχώς, μέσα σε ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον, στάση πληρωμών, κλείσιμο τραπεζών, περιορισμός αναλήψεων, έλλειψη καυσίμων κλπ. Εάν η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό ή όχι. Εάν η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ ή να ακολουθήσει μια ομιχλώδη πορεία χωρίς προσανατολισμό, χωρίς πηξίδα, χωρίς αύριο. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι εκτός από εμάς, όλος αυτός ο κόσμος έξω που θα κληθεί στις 5 του μηνός να αποφασίσει, είναι πικραμένοι, αγανακτισμένοι, θυμωμένοι με όλα που συνέβησαν στην πατρίδα μας και κατ' επέκταση σε όλους μας τα 6 τελευταία χρόνια. Έχουμε όλοι μαζί αηδιάσει με τους χειρισμούς και τα έκπαιρτα ψέματα
που μας πάσαραν οι κρατούντες, είτε για να διατηρήσουν την εξουσία, είτε για την κατάκτησή της. Το κερασάκι στην τούρτα όλων αυτών των ενεργειών ήρθε με την τελευταία απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για διενέργεια δημοψηφίσματος. Δυστυχώς όμως με τόσο ασαφείς όρους, που παρά και τις φιλότιμες προσπάθειες που όλοι καταβάλλουμε, ακούγοντας τοποθετήσεις και αναλύσεις των ειδικών εντός εισαγωγικών, περισσότερο μας μπερδεύουν παρά τις κατανοούμε. Αυτό προσδίδει δυστυχώς στο επικείμενο δημοψήφισμα έναν τεράστιο διχαστικό χαρακτήρα. Η πατρίδα μας έχει υποφέρει αρκετά και έχει πληρώσει πολλά από τέτοιες εθνικές καταστάσεις που μόνο επιζήμιες αποβαίνουν και οι πληγές τις οποίες αφήνουν για να επουλωθούν έχουν μεγάλη δυσκολία και πολύ χρόνο για να γιατρευτούν. Η ιστορία της Ελλάδας, του ελληνικού έθνους, το έχει αποδείξει αυτό πάρα πολλές φορές. Ετοιμάζοντας αυτό το κείμενο το οποίο σας διάβασα, το οποίο θέλω να δημοσιοποιήσω και στις εφημερίδες, θα δείτε ότι είναι λίγο πέρα και έξω από κομματική τοποθέτηση, γιατί απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο και όχι σε αυτούς που ξέρουν για το πού θα πάνε, αλλά αυτούς που θέλουμε να πείσουμε να έρθουν σε εμάς. Κλείνω λέγοντας προς όλους, συμπολίτες και συμπολίτες σας πρωτούς, πέρα και έξω από κομματικές αγκυλώσεις και ιδεοληψίες, με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, μακριά από τις κασάνδρες της πλάνης, κοιτώντας τους στα μάτια όπως πάντα και με τη γλώσσα της ειλικρίνειας, να διαλέξουμε όλοι μαζί τον ευρωπαϊκό δρόμο. Με τη μαζική συμμετοχή μας στο δημοψήφισμα, να διατρανώσουμε την θέλησή μας σαν θεσπρωτή για την παραμονή μας στην Ευρώπη και το ευρώ. Και θεωρώ δεδομένο ότι η θεσπρωτή την Κυριακή θα πούμε ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη. Μένουμε στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το θέμα των Δήμαρχων Φιλιατών, τον κύριο Παπά. Καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη λίγο, το φαίνεται φλένος. Φίλες και φίλοι, υπό άλλες συνθήκες σήμερα, βλέποντας εδώ όλα τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και καλωσορίζοντας τον βουλευτή και κύρα στον αγαπημένο μας φίλο, τον Στέφα Τζοντίκα, θα έπρεπε ίσως να ασκήσουμε την κριτική, να βγάλουμε το θυμό μας, γιατί μέχρι σήμερα το διάστημα που πέρασε, κύριε βουλευτά, η Νέα Δημοκρατία δεν άνοιξε αυτή τη συζήτηση για να δούμε πώς φτάσαμε εδώ πέρα και να δούμε και τα λάθη τα οποία έκανε και η κυβέρνηση δική μας. Όμως, επειδή η πατρίδα περνάει δύσκολες ώρες και όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες περνάνε τις δυσκολότερες ίσως ώρες ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, το αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη αυτό. Όμως δεν το ξεχνάμε, κύριε βουλευτά, κάποια στιγμή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σήμερα βρισκόμαστε όλοι μας εδώ για να πούμε ένα μεγάλο ναι. Όλοι μαζί να πούμε ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ, ναι στην Ελλάδα. Εγώ σαν δήμαρχος, γιατί τα επιχειρήματα για όλα αυτά που σας είπα τώρα θα τα αναπτύξει ο κεντρικός ομιλητής, ο βουλευτής Κέρκυρας, δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σταθώ όμως σε ένα βασικό πράγμα το οποίο εμείς οι δήμαρχοι, ο αντιπεριφερειάρχης, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για διχασμό. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε την ομοψυχία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, συνέχισε αυτό το παρελήρημα διχασμού, λέγοντας ότι όσοι ψηφίσουν ναι, είναι οι συνένοχοι και οι συνέτεροι των αριστών που θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Εμείς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο όχι στον Πρωθυπουργό, στον υποκριτή Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος ψεύδεται καθημερινά, έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα στην κοινωνία
Και η κοινωνία ακόμα ίσως δεν έχει καταλάβει τα προβλήματα που έρχονται από τη Δευτέρα και μετά στην κοινωνία. Γιατί καλώς ή κακώς το δίλημα είναι Ευρώπη ή δραχμή. Ευρώ ή δραχμή. Θέλω να διατρανώσω μαζί με όλους εσάς τη στήριξή μου στο μεγάλο ναι, στην αγάπη μας στην πατρίδα και το κεντρικό μας σύνθημα, ομοψυχία και αλληλεγγύη σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαρά. Ο κύριος Υπαρκός, ο Μεγανίστας, ο κύριος Λόγος Υπουργός. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον αγαπητό βουλευτή της Κερκίδας, τον κύριο Κίκα, για την καλοσύνη του να είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Εγώ δεν θα πω στο πολιτικό, να ρίξω το πολιτικό διακύβευμα του δημοψηφίσματος που είναι μεθαύριο. Πιστεύω ο αγαπητός ομιλητής αλλά και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ το ενολίγη το ανέλησε. Ούτε θα πω αυτά τα οποία αυτόν και συμφωνώ απόλυτα και με τους προλέσεις σας και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον κύριο Παπά. Εμείς ως αυτοδιοίκηση, αυτό το κομμάτι που εκπροσωπούμε, πρέπει να διατρανώσουμε και να δώσουμε το μήνυμα από εδώ ότι πλέον πρέπει το διακύβευμα της χώρας είναι να είμαστε προσιλωμένοι στο άρμα της Ευρώπης, να είμαστε, γιατί η πατρίδα μας δεν μπορεί να ζήσει πέρα από την Ευρώπη, και εκείνο που πρέπει να περάσουμε προς τα έξω, προς την κοινωνία, ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πλέον ως χώρα να περιζήσουμε και να αναπτυχθούμε αν είμαστε έξω από την Ευρώπη. Ήδη η ΚΕΔΕ, το συλλογικό μας όργανο, το αθλητικό όργανο, πήρε απόφαση, έβγαλε χθες ένα ψήσμα το οποίο είναι υπέρ, αγωνιστικά υπέρ του όχι, και καλεί όλους τους δημάρχους, εμάς δηλαδή που υπηρετούμε το θεσμό, να βγούμε έξω από την κοινωνία. Είναι υπέρ του ναι. Είναι υπέρ του ναι. Είναι υπέρ του ναι. Είναι αυτονόητο, κύριε Μεζεβάλη. Είναι υπέρ του νο. Είναι υπέρ του ναι. Δυναμικά υπέρ του ναι, μπορώ να πω. Έτσι, και καλεί όλους εμάς τους δημάρχους να βγούμε προς έξω και να βγούμε αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Σπύρος ο Παπάς, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τους κινδύνους, για τα ψέματα που λέει ο σημερινός πρωθυπουργός προς τους δημότες. Και εκείνο που με εκπλήσει σε μένα προσωπικά είναι το θάσος που έχουν και βγαίνουν στα κανάλια με κάποια, μηδιάζοντας με κάποια χαμόγελα, λες και κάνουν το μεγάλο έργο. Ενώ καταστρέφουν την πατρίδα μας και καταστρέφουν τη χώρα, αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και μηδιάζουν. Μπάς τόση, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, εμείς από αύριο όλοι μαζί πρέπει να βγούμε προς τα έξω με ομοψυχία και να να διατρανώσουμε το μεγάλο ναι για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, ώστε να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Γιατί το διακύβευμα δεν είναι αυτό το ψηφοδέλτιο το οποίο λένε, το φαύλο ψηφοδέλτιο το οποίο μας παρουσιάσανε, είναι ότι πρέπει αύριο που ουσιαστικά ψηφίζουμε αν θα παραμείνουμε ως χώρα στην Ευρώπη ή όχι. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να βγούμε προς τα έξω και να πούμε δυναμικά ότι είμαστε υπέρ του ναι, υπέρ της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Παρακαλώ κύριε Μάστορα, διαδικαστικά. Θα ήθελα να προτείνω κάτι διαδικαστικά, αν επιτρέπετε, που δεν το λόγο. Πείτε μου. Λέω το εξής, ότι αυτά τα οποία λένε οι προαλίστατες είναι γνωστά σε όλους μας και ο χρόνος είναι τόσο πυκνός πολιτικά, αλλά αν θέλετε και ως χρόνος, δεν σημαίνει διάρκεια. Θα ήθελα από τον φίλο κύριο Γκίκα από τη Διέρκυρα ή και από άλλους πολιτικούς, πιο έμπειρους, κύριο Μετρεβάλη, εντε αυτός ή οποιοσδήποτες άλλους, υπομορφή ερωτήσεων, διότι εδώ καλούμαστε στην τοπική κοινωνία να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ακόμη και στην οικογένειά μας μέσα έχουμε θέματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η παιδερά μου, η οποία είναι αγράμματη, βλέποντας μπροστά το όχι και από κάτω το ναι, αυτό θα γίνει, κύριε Μάστρο, σε δεύτερη φάση. Αφού μιλήσουμε όλοι, θα γίνει μετά ερωτήσεις. Όχι. Θα γίνουν ερωτήσεις. Οπότε καλυφθήκατε, κύριε Μάστρο. Θα πείσω όχι στους κομμουνιστές, βάζοντας γραμμή στο όχι. Ναι, όχι. Θα γίνουν ερωτήσεις μετά και θα δοθούν απαντήσεις από τον κύριο Γκίκα και από τους υπόλοιπους. Περισσότερο να αναδοθούν σε αυτήν την δεδομένη πώληση όλων εδώ μέσα. Ναι, να τους ακούσουμε όμως, να τους ακούσουμε. Να μην πάρουμε χρόνο. Κύριε Μεζεβάν, έχετε το λόγο. Να είστε λίγο σύντομοι όπως είναι όλοι. Αγαπητέ κύριε Γκίκα, προσκεκλημένοι μας σε αυτή την εκδήλωση που είναι μάχη χαρακομμάτων και εσείς ως ιός στρατηγού
Ξέρετε πολύ καλά τι θα πει μάχη χαρά κομμάτων. Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, η ώρα αυτή είναι η κρισιμότερη ώρα που εγνώρισα από το 1974 μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά αισθάνομαι φόβο για το αύριο. Και αν δεν είχε συμβεί αυτό που συνέβη τη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα, θα βγαίναν οι αντίπαλοι μας και θα λέγανε για μια ακόμη φορά η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της κινδυνολογούν. Ναι, στις παραμονές των εκλογών του Ιανουαρίου, εμείς, η παράταξή μας, κατέστησε γνωστό στον ελληνικό λαό τι θα συμβεί εάν θα έρθουν στην εξουσία οι σημερινοί κυβερνήτες. Και τότε μας είπαν κινδυνολόγους. Ήρθαν στην εξουσία αφού εξυπάτησαν κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό. Διότι δεν άφησαν τίποτε που να μην του το υποσχεθούν. Και μέσα στη δυστυχία του ο ελληνικός λαός, στη φτώχεια του που περνάει 5 χρόνια τώρα, τους ακολούθησε. Και συνέχισαν την εξαπάτηση μέχρι και σήμερα. Μέχρι και πριν μια ώρα που άκουγα τον πρωθυπουργό της χώρας. Η απάτη δεν έχει όρια. Όλοι θυμάστε. Τώρα φτάνουμε στη συμφωνία. Σε λίγο και φτάσαμε. Λίγο ακόμη. Τώρα καθαρογράφεται η συμφωνία. Στη δακτυλογράφους ήταν. Και φτάσαμε στο κατάντημα αυτό που ζήσαμε αυτές τις 3 μέρες και ο ΙΜΕ. Και αλίμονο. Τι θα γίνει μετά από κάποιες μέρες ακόμη. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Θα ληφθούν τώρα από τον κύριο Γκίκα. Εγώ θα πω τούτο. Πρώτο, προσυπογράφω όσα είπατε κύριε Πρόεδρε. Και σας συγχαίρω. Όσα είπαν και προλαλήσατε εμού και τους συγχαίρω. Και κάνω μία σύσταση που είναι ταυτόχρονα και παράκληση κομματική, όπως τη νιώθω εγώ, 40 χρόνια στον αγώνα. Όλοι εδώ μέσα, και κοιτάζω τα πρόσωπά σας, και επειδή όλοι εδώ γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα, βλέπω ότι πρόκειται περί αγωνιστών της παράταξης. Όλοι λοιπόν ξέρουμε από εκλογές. Το είπε προσφιέστατα ο κύριος Πιτούλης. Το είπε ο κύριος, το είπαν οι δήμαρχοί μας, το είπε ο πρόεδρος, αλλά εγώ λέω. Καθένας μας, αφού γνωρίζουμε πώς γίνονται οι εκλογές, να θεωρήσουμε ότι μέχρι την Κυριακή έχει ο καθένας μας προσωπική εκλογή. Και όπως κάνουμε στις προσωπικές μας εκλογές και δεν αφήνουμε πέτρα κάτω από την πέτρα και ξεσηκώνουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς να ρηχτούμε σε αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα που τον βλέπω νικηφόρο. Όχι γιατί τον θέλω, όχι γιατί αποτελεί ευσεβή μου πόχο, αλλά γιατί έτσι είναι. Πριν 10 μέρες, πριν ακόμη, όταν ακόμη, μόλις προκυνήθηκε το δημοψήφισμα, αυτό το ελεηνό. Και το λέω ελεηνό διότι το ερώτημά του είναι πρόστιχο. Και χρησιμοποιώ βαριά λέξη διότι τέτοια αξίζει σε τέτοιους ανθρώπους. Τι με ρωτάν, τι μου λένε να ψηφίσω. Ναι ή όχι, σε τι ναι, σε τι όχι. Στο όχι για να παρουσιαστεί ο κύριος Τσίπρας στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν βγάλει και αυτός τα πουκάμισα. Για να απειλεί τους Ευρωπαίους. Ότι δήθεν τώρα με τη δύναμη του λαού θα πρέπει εσείς
Να υποκύψετε και να κάνετε ό,τι θέλουμε εμείς. Το επιχείρησε. Αυτό τον Ιανουάριο και απέτυχε. Τι λέει το ναι. Λέει το ναι να δεχτώ 8 και βάλε δισεκατομμύρια επιπλέον. Ενώ δεν μας άρεσε το mail Χαρδούβαλη που ήταν 2.600. 2.600. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όμως. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτό σε αυτό το δίλημα που θέλησε να μας βάλει η παράταξη που κυβερνά και που μια ώρα πριν έβγαλε διάγγελμα. Δεν ξέρω να χρησιμοποιούν και τις λέξεις. Διάγγελμα εξαγγέλνει μόνο ο αρχηγός του κράτους. Διάγγελμα. Και κάθε λίγο και λιγάκι διάγγελμα. Λοιπόν, για να μας πει τι. Τα ίδια και χειρότερα που έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Ενώ την είδη σε μισή ώρα από την ώρα που απήγγειλε το διάγγελμά του, συνήρχε το Eurogroup. Η τηλεδιάσκεψη. Με άλλα λόγια. Καλούμεθα μέχρι την Κυριακή να εντείνουμε τον αγώνα μας όλοι με κάθε τρόπο και καταλήγω με μία επισήμανση που την παρέκαψα πριν λίγο. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, την επομένη έγινε ένα γκάλωπ. Σαφώς από εκείνα τα γκάλωπ που παραγγέλνεις και τους λες φέρτε με ψηλά εμένα και πάρτε τόσα. Τέτοιο γκάλωπ έγινε. Παρουσιάστηκαν 60% ή του όχι, οι κυβερνητικοί, και όλοι εμείς οι άλλοι 32%. Ναι, αλλά αυτό, ακόμη και αυτά τα γκάλωπ, τα όπως τα χαρακτήρισα, ήρθαν χτες μετά τις τράπεζες και τα ATM, ήρθε στο 46, χάθηκαν 14 μονάδες. Περιμένω αυτή την ώρα, μετά από κανένα δύο ώρες, θα υπάρξει ένα καινούριο, έχω την πληροφορία. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι αυτή τη στιγμή μας φέρνουν ίσα ίσα. Ως την Κυριακή όμως, το ναι θα υπερισχύσει συντριπτικά έναντι ενός απαραδέκτου, όχι, που καταστρέφει τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλιάδη. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώργιας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι δήμαρχοι, κύριε αντιπεριφερειάρχα, φίλες και φίλοι, δυστυχώς το καράβι βγήκε στα βράχια. Όπως πολύ καιρό έλεγε ο πρόεδρός μας, είχε προβλέψει. Το θέμα είναι τώρα να μην βυθιστεί. Και για να μην βυθιστεί, πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε προκειμένου να πείσουμε την κοινωνία μας, ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμη δύσπιστοι, να αγωνιστούν για το μεγάλο ναι. Το ναι στην Ευρώπη, το ναι στο ευρώ, το ναι στην καρδιά της Ευρώπης, έτσι ώστε όλοι μαζί, τα παιδιά μας, εμείς, να μπορέσουμε να ατελήσουμε το μέλλον μας με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτές τις μέρες που απομένουν, συγκεντρωμένοι, ενωμένοι, ομόψυχοι, πρέπει να βγούμε στην κοινωνία και να περάσουμε το μήνυμά μας. Οι επαφές που έχουμε κάνει σε καθημερινή βάση από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα μας εμπνέουν και μας δίνουν θετικά μηνύματα. Μένουν μόνο λίγες μέρες. Μέρες που πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Τη μάχη της Ευρώπης, τη μάχη του ευρώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που βρίσκεστε εδώ σήμερα, να καλωσορίσω τον φίλο μας, τον κύριο Γκίκα, έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τον τόπο μας και να ευχηθώ τη μεγάλη νίκη, το μεγάλο ναι, την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Βουλευτή και τον κύριο Γκίκα το καλό στο βήμα, τον πρώην Υφυπουργό, τον κύριο Πέζα.
Κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα στέλνω χάρηκα πολύ με την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Οικουμενίτσα. Θα σου έχει πολύ καλή δύναμη στο δύσκολο έργο, πιο δύσκολο από το δικό μα που έχει εκεί στην Διαμαντία. Αγαπητοί φίλοι, κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι όλοι μα δεχόμαστε ότι περνάμε ιστορικέ στιγμέ για τη χώρα. Δυστυχώ, φτάσαμε για την πατρίδα και το λαό μα σε μια κατάσταση που με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολιτικό κόστος, εμείς τουλάχιστον δεν ξέρω, κύριε Πιτούλη, αν αναφέρεστε σε όλους τους κρατούντες οι οποίοι ψεύδονται, εμείς δεν είπαμε ψέματα. Εμείς πληρώσαμε βαρύ το τίμημα της πολιτικής μας υπευθυνότητας, ενώ σαν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με πολύ μεγάλη, λοιπόν, πολύ μεγάλη προσπάθεια, με κόστος πολιτικό, αλλά κυρίως με τις θυσίες, τους σκόπους και τα βάσανα του ελληνικού λαού, φτάσαμε λοιπόν εκεί που με τα βάσανα και τους σκόπους του ελληνικού λαού προσπαθούσαμε να αποφύγουμε τα τρία χρόνια τα οποία βρεθήκαμε στην εξουσία. Όταν πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου, του φετινού Ιανουαρίου, λέγαμε ότι χρειάζονται τρεις μέρες για να γκρεμιστούν όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, κατορθώσαμε να οικοδομήσουμε μέσα σε τρία χρόνια, ο λαός δεν μας πίστεψε, πίστεψε τους άλλους και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην εξουσία μας γνώμησαν και κινδυνολόγους. Η ζωή όμως τα έφερε έτσι τα πράγματα που δικαιωθήκαμε. Ο πατέρας της νίκης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσόρτσιλ, ξέρετε, είχε πει κάποτε ότι η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ένα κακό πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο πολίτευμα που διαθέτουμε. Γιατί το λέω αυτό. Τον Ιανουάριο του 2015 σε αυτές τις εκλογές, οι πολίτες απεγνωσμένοι από την πολύχρονη πίεση της κρίσης και της ύφεσης, όντως απεγνωσμένοι, δεν ακολούθησαν αυτό το δρόμο, το δύσκολο και αναφορικό που εμείς χαράξαμε ως κυβέρνηση τότε, το δρόμο της ευθύνης και της αλήθειας. Κάναμε λάθη, αλλά είπαμε τις αλήθειες που έπρεπε να πούμε. Δεν ακολούθησαν το δρόμο που έβγαζε στο βάθος του τούνελ στο φως, αλλά πίστεψαν τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, για μια ακόμη φορά, πράγμα το οποίο πολύ θυμάστε από την πρόσφατη πολιτική μας ιστορία ότι επαναλήφθηκε το 2009. Και φτάσαμε τώρα σε αυτή την κατάσταση την οποία είμαστε. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και εμείς λέγαμε την αλήθεια. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είπε ψέματα προεκλογικά, είπε ψέματα μετεκλογικά και λέει ψέματα και αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να γίνει μια μεγάλη παστρατεία πίσω από το ναι στην Ευρώπη και πίσω από το ναι στο ευρώ, στο κοινό μας ευρωπαϊκό νόμισμα, γιατί αυτά που λένε ακόμα και τώρα είναι όλα ψέματα. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είπε ψέματα προεκλογικά, γιατί υποσχέθηκε μέσα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης 12 δισεκατομμύρια παροχές και ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και στους πολίτες, ενώ εντελώς αντίθετα με την πρόταση Τσίπρα, με την πρόταση που υπέγραψε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, πρότεινε 8 δισεκατομμύρια δημοσιονομικά μέτρα, δημοσιονομικούς περιορισμούς. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός υπογράφει μέσα στην αγωνία του πρόταση με δημοσιονομικά μέτρα προς την Τρόικα, ενώ όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί υπέγραφαν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας την οποία είχαν καταλήξει με την Τρόικα. 12 δισεκατομμύρια μείον, 8 δισεκατομμύρια συν, 20 δισεκατομμύρια η διαφορά της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είπε ψέματα και μετεκλογικά. Διότι αντί για την περήφανη διαπραγμάτευση την οποία μας είχε υποσχεθεί, αντί για την περίφημη διαπραγμάτευση η οποία θα μας οδηγούσε σε νέους σχετισμούς μέσα στην Ευρώπη, σε αλλαγές των δυνατοτήτων μας, σε αλλαγή της δημοσιονομικής, οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καλύτερες μέρες για τους πολίτες, σε διαγραφή του χρέους, σε σκίσιμο του μνημονίου με έναν μόνο νόμο, σε ακύρωση όλων των εφαρμοστικών νόμων, αντί να κάνει αυτά τα πράγματα, μας οδήγησε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και μας λέει ψέματα και στο δίλημα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί το δίλημα που έχουμε μπροστά μας σε εκλογές της 5ης Ιουλίου δεν έχει να κάνει τίποτα με το παραπιστικό, παραπλανητικό και ψευδεπίγραφο ερώτημα το οποίο εκτεθεί στο δημοψήφισμα.
Το πραγματικό δίλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι αν θα παραμείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης ή αν θα γίνουμε μια Σοβιετία του Βαλκανίου. Το πραγματικό δίλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι αν θα κρατήσουμε το κοινό μας νόμισμα το ευρώ ή θα γυρίσουμε στη δραχμή. Προσέξτε όμως, για να μην παραπλάνονται οι πολίτες, όχι στη δραχμή που είχαμε όταν μπήκαμε στο ευρώ, αλλά σε μια υποτιμημένη δραχμή, η οποία δεν πρόκειται να οδηγήσει ούτε σε διαγραφή των δανείων που έχουν οι πολίτες προς τις τράπεζες, ούτε σε διαγραφή των υποχρεώσεών τους, των φορολογικών τους υποχρεώσεων προς το κράτος. Έχουν στήσει στο λαό, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια επικίνδυνη και εγκληματική, θα έλεγα, παγίδα, μεταφέροντας στο λαό τις δικές τους ευθύνες, διότι οι πολιτικοί ηγέτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες μόνοι τους. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, πήρε την ευθύνη μόνος του, γιατί είδε μπροστά. Οι πολιτικοί έπρεπε να βλέπουν μπροστά και όχι να ρίχνουν τις ευθύνες στο λαό. Έχουν στήσει λοιπόν μια εγκληματική παγίδα, ρίχνοντας τις ευθύνες στο λαό και χρησιμοποιώντας αυτό το ψευδεπίγραφο που ονομάζεται εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια. Και εμείς είχαμε ουρές στα συσίδια των αστέγων. Και εμείς είχαμε ουρές όταν οι νέοι μας πηγαίνουν να βρουν δουλειά στον ΟΑΕΔ. Αλλά αυτό το ταπεινωτικό το οποίο γίνεται σήμερα δεν το είχαμε. Είναι εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια να κάνουν ουρές οι πολίτες στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα και στα τραπεζικά μηχανήματα. Είναι εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια να κάνουν ωραίες οι συνταξιούχοι μας στις τράπεζες για να πάρουν τις συντάξεις τους και να μην τις παίρνουν, να τις παίρνουν τους ρεμένες. Είναι εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια, αγαπητές φίλες και φίλοι, να μην μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να πληρώσει τους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων. Είναι εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια να μην μπουν οι μισθοί του δημόσιου τομέα στις 15 Ιουλίου, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μπουν οι μισθοί του δημόσιου τομέα στις 15 Ιουλίου. Είναι εθνική αξιοπρέπεια και εθνική υπερηφάνεια να ζούμε όλη αυτή την κατέσχετη κατάσταση. Αυτή την ταλαιπωρία την οποία έφτιαξε το λαό μας. Όχι. Είναι ντροπή και αυτή η ντροπή φέρνει συγκεκριμένη υπογραφή, την υπογραφή του Τσίπρα και της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και κάνετε κάτι άλλο ακόμα τις τελευταίες μέρες. Την ώρα, την ίδια στιγμή, προσέξτε το αυτό γιατί ο λαός δεν το έχει καταλάβει. Την ίδια στιγμή που ισχυρίζονται ότι πρέπει να καταψηφίσουμε την πρόταση των δανειστών για το δεύτερο μνημόνιο, την ίδια στιγμή που ζητούν από το λαό να πει όχι στην πρόταση των δανειστών για το δεύτερο μνημόνιο, την ίδια στιγμή μέσα στην αγωνία τους, διότι δεν τους βγήκε το παιχνίδι με τις χρηματαγορές και η αναταραχή στο ευρώ, διότι βλέπουν το λαϊκό κίνημα να μεγενθύνεται και να στρατεύεται ο κόσμος πίσω από τον ναι και να υπάρχει λαϊκή αντίδραση, την ίδια στιγμή λοιπόν που ζητούν από τους πολίτες να ψηφίσουν όχι στα μέτρα των δανειστών για το μνημόνιο 2, ετοιμάζουν ένα καινούργιο μνημόνιο, ένα μνημόνιο 3. Γιατί αυτή η τελευταία πρόταση την οποία υποβάλλανε είναι ένα καινούργιο μνημόνιο, το οποίο θα έχει στην καλύτερη περίπτωση τους ίδιους δυσβάστακτους όρους με την πρόταση Τσίπρα, των 8 δις, και στη χειρότερη περίπτωση ακόμα πιο σκληρότερους όρους. Και θα έχει ακόμη πιο σκληρότερους όρους, διότι τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει. Πέρα από το κόστος των 4 δισεκατομμυρίων που μας στήριξε η απραξία αυτών των 5 μηνών, διότι από ανάπτυξη 2,9 που θα έχει η Ελλάδα το 2015 προβλεπόταν ανάπτυξη 0,7, ύφεση μάλλον 0,7 για το 2015, τώρα με αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, το κλείσιμο των τραπεζών, τον έλεγχο της διακίνησης των κεφαλαίων, το δημοψήφισμα, την αρχή της άταχτη χρεοκοπία έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είχαμε χτες, το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πολλοί διεθνείς αναλυτές προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα πέσει σε ύφεση το 2015 3%. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπουν. Μας άφησαν χωρίς μνημόνιο, μας άφησαν χωρίς προστασία, αλλά μας άφησαν και χωρίς συμφωνία στο τέλος του προγράμματος και επίσης μας άφησαν στο κενό, χωρίς να έχουμε μπροστά μας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την κοινωνική αλληλεγγύη. Και δεν είμαστε απλά στο χείλος του πυρεμού. Μετά τη χθεσινή ημέρα που κηρύχθηκε η άταχτη χρεοκοπία, έχουμε αρχίσει την ελεύθερη πτώση μέσα στον κρεμό. Δυστυχώς, ο πολιτικός τσαρλατανισμός, ο πολιτικός τυποδιοκτισμός δεν έχει μόνο πολιτική και ηθική απαξία, έχει και ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος για το λαό μας. Κυρίες και κύριοι, για να τελειώσω.
Δεν ξέρω αν θα γίνει το δημοψήφισμα αυτό το οποίο περιμένουμε την 5η Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένα Eurogroup σε εξέλιξη, διότι υπάρχουν διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, διότι υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία συζητούνται αύριο. Αν όμως γίνει, το διάγγελμα του Τσίπρα δείχνει ότι θέλει να γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Αν τελικά γίνει, η μόνη απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την προπαγανδιστική, εκβιαστική εκστρατεία, η οποία ευτελίζει θεσμούς, ευτελίζει ανθρώπους, ευτελίζει καταστάσεις και πλήττει την ελληνική οικονομία, η μόνη απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε, η μόνη απάντηση την οποία θα πρέπει να δώσουμε, σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Σας παρακαλώ. Εγώ στον πρόεδρο. Ναι, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, είμαστε σε κρίσιμες στιγμές για την Ελλάδα. Δεν πάμε να κάνουμε τα προσωπικά μας. Εντάξει. Η μόνη απάντηση λοιπόν την οποία μπορούμε να δώσουμε είναι ένα βροντερό ναι. Και η σιωπηρή πλειοψηφία την οποία έχουμε στην Ελλάδα πρέπει να γίνει βροντερή πλειοψηφία. Και εμείς οι νεοδημοκράτες, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο λόγο για να δώσουμε αυτό το βροντερό ναι. Διότι οφείλουμε να κρατήσουμε όρθια την παρακαταθήκη του ιδρυτή της παράταξής μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να έχει προβλήματα, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να έχει ανισορροπίες, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δημιουργήσει αντιπροώμενα συμφέροντα εντάξει των λαών, μια Ευρωπαϊκή Ένωση όμως η οποία πρόσφερε ευημερία και πρόοδο στους πολίτες, στους αγρότες, στους επαγγελματίες, έργα υποδομής. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στάθηκε στο πλευρό του λαού μας όλα αυτά τα χρόνια. Το παρήγορο είναι ότι σε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία, κοντά μας πλέον, πέρα από τους πολιτικούς και τα κόμματα, είναι και μια σειρά από κοινωνικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς. Είναι μπροστά μας και είναι κοντά μας σε αυτόν τον αγώνα άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, οι δήμαρχοι που μιλήσαν προηγουμένως, οι περιφερειάρχες. Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας, τα επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, επιστημονικοί σύλλογοι, δικηγορικοί σύλλογοι, νεολαία, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Διότι είτε το θέλουν είτε το θέλουν εμείς οι πολιτικοί, αυτές τις κρίσιμες ώρες, αυτοί οι άνθρωποι πείθουν περισσότερο τους πολίτες από εμάς τους πολιτικούς και αυτοί πρέπει να ηγηθούν αυτό το αγώνα. Η μόνη λοιπόν απάντηση την οποία πρέπει να δώσουμε για αυτή τη μητέρα των μαχών που είναι μπροστά μας. Είναι ένα περήφανο ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ελλάδα που η Ελλάδα είναι Ευρώπη, ναι στο κοινό μας ευρωπαϊκό νόμισμα, το ναι είναι η μόνη ελπίδα για να βγει η χώρα από τα διέξοδο που βρίσκεται, για να πετύχει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, μια καλύτερη συμφωνία από αυτήν που έχει πετύχει μέχρι τώρα ή από αυτήν που διαπραγματευόταν μέχρι τώρα. Το ναι είναι η μόνη ελπίδα για να δούμε φως σε αυτή την καταχνιά που έχει πλακώσει στην καρδιά μας και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κίκα, έχετε το λόγο. Μετά τον κύριο Κίκα, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Κάνετε λάθος το πρωτόκολλο, δεν το ξέρετε κύριε Μασό. Δεν το ξέρετε το πρωτόκολλο κύριε Μασό. Θα σας το δώσω κύριε Κίκα, έχετε το λόγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Κίκα, μισό λεπτό. Πάρετε το λόγο. Με όλο το σεβασμό, ένα λεπτό. Με όλο το σεβασμό, κύριε Τίκα, με όλο το σεβασμό και το λέω με τα λόγου γνώσεως και το εννοώ στο πρόσωπό σας, σας ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά συγγνώμη, θα είναι τρία λεπτά η ομιλία μου, διότι εγώ δεν είμαι ο κεντρικός ομιλητής και προηγουμένως μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ο κεντρικός ομιλητής είναι ο πρώην βουλευτής. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο, δεν αντέχει βέβαια να ακούσει. Γιατί ποτέ δεν άντεχε την κριτική. Σε παρακαλώ κύριε Ξηλή. Θα ακούσετε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Παραβίαστε το πρωτόκολλο. Δεν θέλετε να ακούσετε. Βέβαια, οι ευνοημένοι δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ λοιπόν για τρία λεπτά θα μιλήσω, για τρία λεπτά. Εγώ που εμείς κύριε αγωνίζουμε για τη Νέα Δημοκρατία από το 1974 από μαθητής Λυκείου χωρίς να έχω απολαύσει τίποτε. Και δεν έχω αλλάξει και δεν έχω αλλάξει κόμμα. Σε παρακαλώ, όταν λοιπόν οι στιγμές είναι κρίσιμες εθνικά,
Και βγαίνει ο πρώην τοπικός βουλευτής. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ εδώ. Και βγαίνει ο πρώην τοπικός βουλευτής. Και κάθεται και κάνει απολογισμό που μη έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν κάνει στοιχειοδότητα από την κριτική του με ένα αυταρχικό είδος. Το είπε στο τέλος όμως. Το είπε στο τέλος όμως. Ότι καλύτερα να μην μιλήσουν οι πολιτικοί. Γιατί αν πάει έξω αυτός και μιλήσει, θα του πούν στο σπίτι του κρεβασμένου, δεν μιλάνε για σκηνή. Δεν κάναν τίποτα άλλο φορά. Λοιπόν, σήμερα μιλάνε, είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. Όχι για πολιτικά, όχι για πολιτικά ποτέ. Αυτό πήγα καλό και με παίζες. Προσκυνείς εθνική. Ας να μιλήσω με Ζεβάνης, μιλήσουν ευθύς 3 λεπτά και έβγαλε λόγο. Υπάρχει που καλωσόρισε τον κύριο Νίκα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό έχασε. Σήμερα δεν είναι προεκλογική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μάστορα, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι, κύριε Μάστορα. Κύριε Μάστορα, ακούστε κάτι. Κύριε Μάστορα. Εδώ δεν βγάζουμε τα προσωπικά μας. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί αναφέρθηκες, κύριε Μάστορα, στο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο δεν το ξέρετε, κύριε Μάστορα. Το πρωτόκολλο λέει ακριβώς, θέλει να σου πω το πρωτόκολλο του κόμματος τι λέει. Κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε Μάστορα. Κάνετε μεγάλο λάθος και δεν θα πω σε διάλογο. Θα σας παρακαλέσω πολύ, ο Βεζδρεβάνης μίλησε, αν ήταν υφυπουργός θα μίλαγε και ο Βεζδρεβάνης μετά τον κύριο Κίκα. Ήρθατε εδώ πέρα, για να διαλύσετε τη σκέπαση. Τι κάνατε. Σε κανένα 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 σε θα σας παρακαλέσω πολύ να ησυχάσετε για να πάρει το λόγο, κύριε Κίκα. Ησυχάσαμε τα δικά μας. Σε λίγο τα κύριε Κίκα, κύριε. Σε παρακαλώ. Κύριε Μάστορα. Μιλάει ο Κέντεκας 2 λεπτά. Σταματήσετε και λίγα λεπτά. Σταματήσετε τώρα. Σε παρακαλώ. Γιατί ήρθες εδώ να διαλύσεις. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πώς δηλαδή. Θα πω τα αποκειμένα με τον κύριο Μπέζα έξω. Όχι, αυτό το δικά μου δεν παρακαλώ. Κύριε Κίκα, χίλια συγγνώμη για τον λόγο. Καταρχάς λυπάμαι για το περιστατικό αυτό που έγινε. Και ίσως δεν θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την ένταση, γιατί εδώ ήρθαμε για άλλο σκοπό, ήρθαμε να συνεχθούμε, να συσπηρωθούμε, να έχουμε ένα στόχο όλη την Κυριακή να ενεργοποιήσουμε τους πάντες για αυτό το μεγάλο ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν υπηρέτησε το στόχο αυτό το επεισόδιο. Τέλος πάντων, ζωντανός πολιτικός οργανισμός είμαστε. Συμβαίνουμε και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Το παραβλέπουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αγαπητέ Βασίλη, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Ηλία, αγαπητέ Ηλία, από τα εκείνα τα χρόνια. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, δεν ξέρω αν είναι εδώ, κύριε Δήμαρχη, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν ξέρω αν είναι εδώ κανένα ακόμα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτό που ήθελα να πω ελέγχθησαν από τους προλαλήσαντες. Θα είμαι σύντομος, διότι νομίζω ότι τα περισσότερα ελέγχθησαν. Θα πω λοιπόν ότι όλα ξεκίνησαν σε αυτή την περιπέτεια όταν τον Ιούνιο του 2012 οι Έλληνες πολίτες με ένα συνδυασμό τριών κομμάτων εξέλεξαν μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, ο οποίος παρέλαβε μια κατάσταση η οποία πράγματι ήταν οριακή. Διαπραγματεύτηκαν σκληρά για αρκετούς μήνες και τον Νοέμβριο του 2012, δυστυχώς με μέτρα
δύσκολα για τους Έλληνες πολίτες, πήραν 52 δισεκατομμύρια και ξεκίνησε μια πορεία για την ανάκαμψη της χώρας. Στην πορεία αυτή, εγώ θα πω ότι έγινε λάθη. Όμως, παρήχθη ένα σημαντικό έργο, το οποίο άρχισε να φαίνεται από το 14, αρχές 14 και μετά. Χτες, ο πρόεδρος του EFSF, του οργανισμού, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στήριξης, έκανε μια δήλωση ανακοινώνοντας το άδοξο τέλος του δεύτερου προγράμματος. Είπε ότι είναι κρίμα που η Ελλάδα έχασε 12 δισεκατομμύρια από τα χρήματα του δεύτερου αυτού πακέτου και είναι κρίμα, λέει, διότι το 2014 η Ελλάδα ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, world champion, παγκόσμιος πρωταθλητής στις μεταρρυθμίσεις και στην προσαρμογή του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η αλήθεια είναι ότι πετύχαμε αυτά με τις θυσίες όλων ημών, όλων των Ελλήνων πολιτών. Γίνανε πολλές αδικίες, βγήκαμε όμως με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 5 συναπτά έτη και είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, είπαμε δηλαδή ότι πλησιάζουμε προς το τέλος, φαίνεται το φως στο τούνελ και ζητήσαμε ανανέωση εντολής, κάτι που δεν έγινε. Είχαμε όμως να παλέψουμε με ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές της επικοινωνίας, της σύγχρονης επικοινωνίας και του άκρατου λαϊκισμού, κατάφερε, υποσχόμενος τους πάντες τα πάντα, με το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, να πάρει τις εκλογές, εξαπατώντας ουσιαστικά τον ελληνικό λαό. Τότε όλοι εμείς είχαμε βγει στις πλατείες, στα χωριά και λέγαμε ότι αυτά τα οποία υπόσχεται δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα εφαρμόσει σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το κάδρο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Θεσμή, Ευρωπαϊκή Κανονισμή, Ευρωπαϊκό Γίνεσθε. Δεν μας άκουσαν οι Έλληνες πολίτες και φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Αν κάποιος μας έλεγε ακόμα και τα δύσκολα χρόνια, το 2011, το 2012, με την κυβέρνηση Παπαδήμου, ότι θα έχουμε capital control, ότι θα κλείσουν οι τράπεζες, ότι θα βγαίνουν λεφτά με το σταγονόμετρο, ότι θα υπάρχουν ουρές όπως υπάρχουν σήμερα, θα το θεωρούσαμε ότι έρχεται από άλλο πλανήτη. Να όμως που μια ανεύθυνη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία στηρίχτηκε στο ψεύδος και στο λαϊκισμό, έφερε αυτά τα χάλια στη χώρα μας. Θα πω δύο κουβέντες για αυτό το κάλπικο, γιατί κάλπικο είναι, δημοψήφισμα. Καταρχάς είναι αντισυνταγματικό, διότι δεν πρόκειται περί εθνικού θέματος. Εθνικό θέμα είναι όταν έχεις να κάνεις με τα εθνικά σου κυριαρχικά δικαιώματα ή με κάποιο θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τη γεωπολιτική, γεωστρατηγική, η γεωστρατηγική σου υπόσταση σαν κράτος, σαν έθνος. Είναι κάτι το οποίο καθορίζει το αύριο. Εδώ έχουμε μία πρόταση η οποία έχει αναθεωρηθεί από τότε 3 φορές, 2 φορές από την πλευρά των δανειστών και 1 φορά ή 2 μάλλον από την πλευρά της κυβέρνησης και καλούμαστε να αποτανθούμε και να ψηφίσουμε ένα ναι ή ένα όχι αν μας αρέσουν αυτά τα μέτρα. Μα σε κανένα Έλληνα δεν αρέσουν μέτρα και κυρίως μνημονιακά μέτρα. Δεν είναι η πρόταση της κυβέρνησης της προηγούμενης Δευτέρας και η πρόταση των δανειστών της προηγούμενης Πέμπτης όπου καλούμεθα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε τον έναν ή τον άλλον τη μία ή την άλλη πρόταση. Αυτό θα το δεχόμουν. Θα έλεγα ότι τέλος πάντων έχει κάποια λογική. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο σερβιρίστηκε αυτό το δημοψήφισμα. Το περιτύλιγμα το οποίο όλο έχει. Ο τρόπος που είναι διατυπωμένο το ψηφοδέλτιο. Είναι παντελώς αντιδημοκρατικό, εγώ νομίζω ότι αγγίζει το φασιστικό, είναι πρώτα το όχι, μετά το ναι, δεν είναι καν 2 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το δημοψήφισμα είναι διότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να μαζέψει το ίδιο του το κοπάδι. Είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ,
ερασιτέχνες της πολιτικής, επικίνδυνοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ως γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την προώθηση των ζωτικών εθνικών συμφερόντων, αλλά έχουν ως γνώμονα το καλό του κόμματος, την κομματοκρατία, το βόλεμα των ημετέρων και στηρίζονται στον λαϊκισμό και στο ψέμα τον ελληνικό λαό. Φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε, διότι 5 μήνες αυτή η κυβέρνηση των ερασιτεχνών, η εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση, πάλι έλεγε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δίθεν διαπραγματεύεται, χωρίς να διαπραγματεύεται. Και τώρα καλούνται οι Έλληνες πολίτες με αυτό το ψευδεπίγραφο δημοψήφισμα να πάρουν αυτή την ευθύνη. Την ευθύνη που ο ίδιος ο κυβερνήτης του σκάφους που λέγεται Ελλάδα, που πριν από 5 μήνες όλοι οι Έλληνες εξέλεξαν, όχι όλοι, ως πρώτον, ως πρωθυπουργό τους, και τον οποίο εξέλεξαν ακριβώς γι' αυτό, για να πάρει αυτός τις δύσκολες αποφάσεις, μετακυλεί τις ευθύνες στους ώμους όλων ημών με ένα ψευδεπίγραφο δημοψήφισμα, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Και έρχομαι στην ουσία. Η ουσία δεν είναι αν θα ψηφίσουμε αυτά τα μνημονιακά μέτρα ή τα άλλα μνημονιακά μέτρα. Η ουσία είναι αν θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ, αν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω βάσιμες υποψίες ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πρόγραμμα, έχουν στόχο να βγάλουν την χώρα από το ευρώ. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουν μεθοδικά εδώ και πολλούς μήνες. Και δεν είναι μόνο ο Λαφαζάνης και η παρέα του, είναι και άλλες δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που ονειρεύονται εγκλωβισμένοι μέσα στη θολοκουλτούρα της ριζοσπαστικής αριστεράς, την έξοδο από το ευρώ, την έξοδο από την Ευρώπη και την προσέγγιση σε άλλα νέα ασφαλή λιμάνια, όπως είπε προεβδομάδος ο Πρωθυπουργός στη Μόσχα. Αυτό όμως αλλάζει όλο το πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλάζει όλη τη φιλοσοφία της ύπαρξης αυτή τη στιγμή του κράτους, μεταβάλλει παντελώς την εθνική πολιτική και δημιουργεί εγκυμονή τεράστιους γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς και εθνικούς κινδύνους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, διότι η μια τέτοια αλλαγή το μόνο που θα υπηρετήσει θα κάνει την χώρα μας, την Ελλάδα, βορρά στις επιβουλές όλων των γύρω μας δίστροπων γειτόνων και όχι μόνο. Υπάρχει μια φιλοσοφία που λέει ότι με τη δραχμή καλά περνούσαμε, τι θα πάθουμε άμα κόψουμε δραχμή. Επειδή με ρωτάνε και στην ιδιαίτερη πατρίδα, την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια στην Κέρκυρα για αυτό το θέμα, εγώ θα σας πω τούτο. Πράγματι, θα μπορούσαμε να κόψουμε δραχμή, αλλά με διαφορετικές συνθήκες. Για να μπορέσεις να αλλάξεις νόμισμα, θα πρέπει να έχεις ένα συναλλαγματικό απόθεμα σε σκληρό νόμισμα, το οποίο να αριθμεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, γέν, σκληρό νόμισμα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, φίλες και φίλοι. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις αυτό το υπόβαθρο σε σκληρό νόμισμα κάτω στα θησαυροφυλάκια σου, αυτό το νόμισμα που θα κόψεις δεν θα μπορέσει να μπει στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα ευτελιστεί παντελώς. Η μία υποτίμηση θα διαδέχεται την άλλη και θα φτάσουμε στις καταστάσεις που έζησε το Μεξικό τη δεκαετία του 80, όπου το πέσος είχε πληθωρισμό 2 και 3.000%. Θα ευτελιστεί παντελώς η οποιαδήποτε αξία, τα δε εισοδήματα όλων ημών, από το πολύ μικρό μέχρι το πολύ μεγάλο, θα υποβαθμιστεί σε απίστευτα ποσοστά που οι οικονομολόγοι λένε ότι εάν σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή το νόμισμα, θα φτάσει περίπου να έχει το 1/3 της αξίας της σημερινής. Η ακίνητη περιουσία όλων ημών θα ευτελιστεί παντελώς. Θα έρθουν οι ξένοι, μπορεί και Έλληνες όμως, οι οποίοι ήταν επιτίδιοι
και όλα αυτά τα χρόνια έβγαλαν τα χρήματά τους, τα ευρώ τους στο εξωτερικό, να αγοράσουν τη γη μας, τα σπίτια μας, για ένα κομμάτι ψωμί. Οι μαυραγωρίτες, οι οποίοι έχουν τα ευρώ τους κρυμμένα, μα είτε σε χύτρες, είτε στον κήπο, είτε σε κρύπτες, θα μπορέσουν επίσης να θριαμβεύσουν και να βασιλεύσουν σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να επιτρέψουμε το σχέδιο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ να επικρατήσει. Μας δίνεται μια ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία, διότι εφόσον ο Πρωθυπουργός, πράττοντας κατά την άποψή μου εναντίον του εθνικού συμφέροντος, του δόθηκε ευκαιρία σήμερα σε αυτή την, ας πούμε εδώ εισαγωγικό διάγγελμα, να πει ότι συγκαλώ αύριο τη Βουλή για να αποφασίσει η Βουλή να μην γίνει το δημοψήφισμα. Δεν είπα αυτό. Είπε σας καλώ όλους να ψηφίσετε όχι. Αυτό δεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Αυτό που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, την παρούσα κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη χώρα και για την πατρίδα, είναι όλες οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν ομαλότητα, θέλουν σταθερότητα, θέλουν την προώθηση των εθνικών ζωτικών συμφερόντων να συνταχτούμε πίσω από το ναι. Μην γελιέστε, δεν ψηφίζουμε ναι στα μέτρα. Ψηφίζουμε ναι στην παραμονή της χώρας μας στο νόμισμα, στο ευρώ, στη ζώνη του ευρώ, ναι στην Ευρώπη. Ψηφίζουμε ναι στα προγράμματα που έρχονται, ναι στις επιδοτήσεις που θα χάσουμε. Το γνωρίζετε ότι αν φύγουμε από το ευρώ, χάνουμε τις επιδοτήσεις. Χάνουμε οτιδήποτε πρόγραμμα, κύριε Δήμαρχε, έρχεται, το οποίο πάει από βρεφονιπιακούς σταθμούς, από προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, από. Οτιδήποτε κονδύλια που είναι για έργα υποδομής, είτε αυτοί είναι δρόμοι, είτε είναι γεφύρια, είτε είναι οτιδήποτε, όλα αυτά χάνονται. Και μπορεί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διεκδικήσει ανά πάσα στιγμή τα 90 δισεκατομμύρια που έχει δώσει με τη μορφή ενίσχυσης της ρευσότητας. Που αν συμβεί και αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάσταση χειρότερη από την Αργεντινή. Δεν το λέω εγώ αυτό, ξέρετε. Το είπε ο κύριος Χρυσόγονος, ένας μορφωμένος πράγματι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συνταγματολόγος, ο οποίος σε μια εκπληκτική επιστολή του, η οποία βγήκε στη δημοσιότητα προχτές, η οποία είχε σταλεί, παρακαλώ, τον Μάρτιο στον κύριο Τσίπρα, έλεγε με γλαφυρό τρόπο ότι αφού ανέλυε την κατάσταση, ότι δεν έχουμε περιθώρια να πάμε σε ρήξη. Γροστάμε τόσα χρήματα και δεν έχουμε και περιθώρια να μην πληρώσουμε τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελείται από όλα τα κράτη και αν δεν πληρώσουμε μία δόση, τότε όλα αυτά τα κράτη μπορούν να στραφούν εναντίον μας. Και τότε, λόγια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα καταντήσει σε μία κατάσταση χειρότερη από τη Ζιμπάμπουε. Όταν λοιπόν ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά τα λόγια, φανταστείτε μετά από 2 μήνες να μην έχουμε πληρώσει τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να υπάρχει αυτό το χάος που υπάρχει στην χώρα μας, η πραγματική οικονομία να είναι πεθαμένη, ο τουρισμός να έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα και εγώ ανησυχώ και για το γεωπολιτικό και εθνικό κομμάτι, αν θέλετε, ως και του γνωστικού μου αντικειμένου, διότι με τίμησε η πατρίδα και σε δύσκολους καιρούς διώκησα την αβαρχίδα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τη φρεγάτα Σαλαμής, και διώκησα και μεγάλες μονάδες πριν πω στην πολιτική, και με ανησυχεί αυτή η κατάσταση. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα νομό ο οποίος αποτελεί σύνορα, εδώ φυλάτε και εσείς Θερμοπύλες, και έχετε υποστεί πολλά δεινά όλα αυτά τα χρόνια, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Εμένα με ανησυχεί που κάθε λίγο το τελευταίο μήνα ο κύριος Έντι Ράμα και άλλοι από τη γείτονα χώρα Αλβανία βγαίνουν και εξτομίζουν τέτοιες απειλές και για τα θαλάσσια μας σύνορα, για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά ακόμα και για τα χερσαία σύνορα. Υπάρχει ρητορική στην Αλβανία για τα χερσαία σύνορα που ουσιαστικά αμφισβητεί το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 2013. Βεβαίως και δεν
επιτρέπεται να εφησυχάσουμε και δεν επιτρέπεται η χώρα μας να είναι για πολύ ακόμα με την πλάτη στον τοίχο, διότι όλοι αυτοί σε αυτό αποσκοπούν, στην αποδυνάμωση της χώρας, και όλοι μετά θα πέσουν κατά το αρχαίο «Δριός πεσούσης, πάσα νύχ ξυλεύεται». Και δεν είναι μόνο Εντυράμα και οι γείτονες, είναι και ο δίστροπος εξ Ανατολών γείτονας, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία διεκδικεί και μας υπενθυμίζει ότι έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, ζωτικά συμφέροντα στην Κύπρο, ζωτικά συμφέροντα στο θαλάσσιο χώρο. Μία αποδυναμωμένη λοιπόν χώρα, χρεοκοπημένη χώρα, μία χώρα η οποία δεν θα έχει ένα ισχυρό νόμισμα, δεν θα έχει συμμάχους σε μία ισχυρή ένωση κρατών όπως η Ευρώπη, αλλά θα αναζητά ένα τριτοκοσμικό παρτενέρ, είτε αυτός λέγεται BRICS, που δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, που είναι η Βραζιλία, η Ινδία κτλ. Μεγάλες χώρες είναι, αλλά δεν ανήκουμε εκεί. Εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη, ανήκουμε στη Δύση. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μία φράξια αριστερών που δεν απαριθμούν παρά 4% του ελληνικού λαού και έχουν παραπλανήσει το 32% και ίσως και παραπάνω, να μας αλλάξουν τη ρότα που χάραξε ο Εθνάρχης τόσα χρόνια πριν. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και λέω λοιπόν ότι αυτές οι εκλογές, αυτό το δημοψήφισμα, είναι κρίσιμο. Μπορεί να είναι παράνομο, μπορεί να μην στέκει ούτε στη λογική, ούτε συνταγματικά, και να είναι και εντελώς εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών κειμένων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης σήμερα είπε ότι αυτό το ελληνικό δημοψήφισμα είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει δημοψήφισμα που να μην έχει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Λοιπόν, μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των γεγονότων, και παρότι και εμείς είμαστε πληγωμένοι, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, όλοι εσείς που αγωνιστήκατε όλα αυτά τα χρόνια και που άλλα περιμέναμε, η αλήθεια είναι, όμως σηκώσαμε τη χώρα. Το 2014, πέρσι, τέτοια εποχή, είχαμε βγει στις αγορές και είχαμε δανειστεί με ένα επιτόπιο πάρα πολύ καλό για την εποχή. 4,3 ήταν. Και δανειστήκαμε 5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία, ψηφίζοντας ναι, δηλαδή ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη, να απαλλαγούμε από αυτούς τους ανθρώπους, τους ερασιτέχνες και τους επικίνδυνους για τη χώρα μας. Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι, μέσα σε 4 μέρες να ενεργοποιήσεις όλο το μηχανισμό, ό,τι μπορεί να κάνεις. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες της επικοινωνίας και με επαγγελματίες των social media, του ίντερνετ και όλων αυτών των καινούριων τεχνολογιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί πρέπει να δώσουμε και εμείς τη μάχη, όσοι ξέρετε από εσάς. Θα πρέπει να μπαίνετε μέσα στο ίντερνετ, να περνάτε τα μηνύματά μας, να κοινοποιείτε, να κάνετε, να ράνετε. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και υστερούμε. Μας δίνεται όμως η δυνατότητα την Κυριακή το βράδυ με ένα περήφανο ναι, και προσέξτε, είπαμε πάλι, όχι ναι στα μνημόνια. Ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρώπη, ναι στην πατρίδα, ναι στην Ελλάδα. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το δημοψήφισμα είναι υπέρ βωμών και εστιών. Εγώ δεν θέλω αύριο να δω τη χώρα μου εκτός Ευρώπης και να πηγαίνει στα λιμάνια της Ρωσίας ή στα λιμάνια της Κίνας ή σε τριστοκοσμικές αναζητήσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εάν τελικά, που το απεύχομαι, πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη νίκη του ναι, αλλά βγει το όχι. Και επειδή είμαστε σε χρεοκοπία, το είπαν και οι προηγούμενοι, τελικά φύγουμε από το ευρώ. Φύγουμε από την Ευρώπη. Μέχρι τώρα είχαμε και μια πόρτα, αδερφέ. Μπορούσε ο γιος σου, η κόρη σου, να πάρει το αεροπλάνο, να κατέβει στην τάδε χώρα της Ευρώπης και να βρει δουλειά. Τώρα για να πάμε θα θέλουμε βίζα. Τέρμα και οι πόρτες της Ευρώπης. Αφήστε όλα αυτά τα πακέτα τα οποία μας δώσανε και μας δίνουν. 90 δισεκατομμύρια, φίλες και φίλοι, ήταν τα πακέτα, τα ΕΣΠΑ, τα κούπου σου όλα αυτά τα χρόνια. 90 δισεκατομμύρια ζεστό κρίμα, το οποίο πήγε για υποδομές εδώ πέρα.
εδώ δηλαδή στη χώρα μας. Γνωρίζετε ότι το πακέτο το οποίο προσφέρουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι είναι 21 δισεκατομμύρια για την επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι 16,8, συν άλλα ταμεία είναι 21, και 35 δισεκατομμύρια από το πακέτο Juncker, το οποίο θα πάει μόνο για την ανάπτυξη. Σημαίνει 7 δισεκατομμύρια το χρόνο για την επόμενη πενταετία. Σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σημαίνει ανάσα στην Ήπεθρο. Σημαίνει αλλαγή σελίδας. Δεν έχουμε το δικαίωμα λοιπόν να το πετάξουμε αυτό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να γυρίσουμε την πλάτη στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Άρα λοιπόν, με τα λόγια αυτά, καλώ όλους και όλες, επειδή το διακύβευμα συνιστά πατριωτικό και εθνικό καθήκον, είναι η ψήφος του ναι, σας καλώ όλους και όλες να ενεργοποιήσετε συγγενείς, φίλους, στα χωριά σας, στις πόλεις, όπου μπορείτε, όπου σταθείτε. Α, 4 μέρες μόνο μείνανε. Πρέπει να τα δώσουμε όλα, να περάσει το μήνυμα, να μην οι άνθρωποι αυτοί την επόμενη μέρα μπορέσουν να καθορίσουν τις τύχες ημών και των παιδιών μας. Δεν το αξίζουμε αυτό σαν έθνος, δεν το αξίζουμε αυτό σαν χώρα. Είναι κρίμα που παραπλανήθηκε ο ελληνικός λαός και που μετά από μόλις πέντε μήνες διακυβέρνησης της χώρας από αυτούς τους ανθρώπους που παρέλαβαν τη χώρα σε ένα σημείο παρασάγκας καλύτερο από αυτό που παρέλαβε τη χώρα η Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2012, με ανάπτυξη, θυμίζω, το τρίτο τρίμηνο του 2014, με μειούμενη ανεργία κτλ, για να μην κουραστούμε, εξανέμισαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν διαπραγματεύτηκαν και δυστυχώς είμαστε τώρα σε ένα σημείο πάρα πολύ χειρότερο από πριν και θα χρειαστεί δρόμος για να ανατάξουμε την πατρίδα. Όμως η Νέα Δημοκρατία, όλοι εσείς, όλοι εμείς, και γνώση έχουμε και θέληση έχουμε και στα δύσκολα πάντα εμείς προχωράμε μπροστά, εμείς σηκώνουμε πάντα την πατρίδα και θα το κάνουμε και τώρα. Προέχει όμως να πούμε όλοι το μεγάλο ναι. Το μεγάλο ναι στην Ελλάδα, ναι στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κύριο. Κύριε Κύριε, θα πείσαι εδώ για ερωτήσεις. Όποιος θέλει από το κοινό. Έφερα και υποστηρικτικό υλικό με στη διάθεσή σας για να πείτε. Παρακαλώ, όποιος θέλει ερωτήσεις. Ο κύριε Τσάκο, έχετε ερώτηση. Θέλω να συμφωνήσω για το διαδίκτυο, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά βλέπω το έχουμε αφήσει λίγο αυτό. Στο μικρόφωνο λίγο. Βλέπω το διαδίκτυο, όπως είπατε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπω όμως ότι τα μέλη του κόμματος το έχουν αφήσει αυτό. Τα μέλη του κόμματος, απλή που σε φορτώ, το έχουν παρατήσει. Όπως είπατε, είναι επαγγελματίες σε αυτό το θέμα. Δεν βλέπω όμως να ενδιαφέρει κανένα να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Και πρέπει να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω πολύ να μην μιλάτε όταν κάνουν ερωτήσεις για να καταλαβαίνουμε και τι λένε. Παρακαλώ, άλλο ερώτηση. Στον κύριο Μάστρα. Ναι. Κύριε Λίγα, ελπίζω να μην θεωρηθεί πάλι ότι υπονομεύω την εκδήλωση. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο ειλικρινά με αποσχολεί. Δεν είναι υπονομευστικά. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε τον ομιλητή. Εγώ έγινα εδώ ανέφυγα και σας σεβάστηκα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διαβάζοντας το Σύνταγμα, αφού έλεγε συντονατολόγος, είδα στην παράγραφα αυτή που λέγεται δημοψήφισμα ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θεωρείται έγκυρο κατά το Σύνταγμα. Εάν συγκεντρώσει ποσοστό μέχρι 40%. Που σημαίνει ότι 39,9 είναι άκυρο. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Έχω μια απορία. Μπορεί να θεωρηθεί αφελής. Πάντως προβοκατόρικη δεν είναι. Ούτε υπονομευτική. Για την παράταξη.
και ψηφίζω ναι, το λέω δημόσια. Γιατί οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι κομματικές, δεν, αν θέλετε από κοινού, προέτρεψαν σε, να, δεν προετρέπουν σε αποχή του ψηφοφόρου, διότι αφριζόμενες όλες αυτές, εάν λάβουμε υπόψη και τους αριστεριστές, οι οποίοι ούτως ή άλλως ψηφίζουν άκυρο, και το Κομμουνιστικό Κόμμα που ούτως ή άλλως τεχνικά το ψηφοδέλτιο του είναι άκυρο, γιατί λοιπόν και με ένα ποσοστό που ούτως ή άλλως θα απέχει, γιατί λοιπόν δεν έγινε μια τέτοια πρόταση για να υπονομεύσετε σε εισαγωγικά για τέτοια το κλείσει το τέτοιο ψήφισμα. Συγγνώμη. Ακούγεται ή χρειάζεται να το πω. Ακούγεται, ακούγεται. Όχι, θα πω καλά, γιατί το πρόβλημα θα πω στον πέρα. Θα απαντήσετε. Άλλο που θέλει να απευθύνει ερώτηση. Για να απαντήσει συνολικά. Να απαντήσω αυτό που μου ρωτήσατε. Πράγματι αυτό προβλημάτισε αρκετά στελέχη. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή μου κι εγώ ένας από αυτούς που έκανα μια εισήγηση ότι καλό θα ήταν να μην απέχουμε. Δείχνοντας απαξία και στη μορφή που γίνεται αυτό το δημοψήφισμα. Αλλά όμως μετά όταν είδα τι τροπή παίρνει το πράγμα, είδαμε όλα τα στελέχη ότι η πολιτική πράξη της αποχής στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα είχε τα αποτελέσματα που θα είχε η πολιτική πράξη της συμμετοχής. Διότι το ερώτημα, είπαμε, είναι ναι ή όχι στο ευρώ, ναι ή όχι στην Ευρώπη. Και σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν μπορείς να απέχεις. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πήραμε την απόφαση να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτές τις 5 μέρες με το πραγματικό δίλημα. Ναι ή όχι στο ευρώ, ναι ή όχι στην Ευρώπη. Που δεν σηκώνει εκεί πέρα από εκεί. Είναι συνούρισκου. Εκλογή κατά εκτίμησή μου. Άλλη ερώτηση. Μπορώ να... Βεβαίως. Τόσο σαν θέλει κάποιος άλλο. Δεν είναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Είπατε προηγουμένως και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι 1-3% αυτό που κυβερνά είναι αυτοί με τις αγγυλώσεις ιδεολογικές και τις αιμονές και τις καταβολές στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα και πράγματα συμφωνήσω μαζί σας που αν θέλετε κατευθύνουν και τα κινούν και τα νήματα. Γιατί αυτή είναι η ισχύουσα άποψη, η ιδεολογική. Υπάρχει ένα 32% όμως στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναφέρομαι στους άλλους, τους ΑΝΕΛ, και είναι εκεί οι χρήσεις με την αρκετή επιστήμη. Τα κύριε ψηλά. Υπάρχει όμως ένα 32% του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε κύριε Γκίκα, μεταξύ αυτών και πολλοί νεοδημοκράτες και από την περιοχή και όποιος θέλει να διαψεύσει από εδώ, γνωστά ονόματα, με αγωνιστές με χρόνια που φέρνουν το βαρά το κεφάλι του. Αλλά το ψήφισαν διότι ήταν οι άνθρωποι τόσο αγανακτισμένοι. Αυτό θα πω προηγουμένως στον κύριο πρώην τοπικό βουλευτή υπουργό που μιλούσε με το αθλητικό ύφος, γιατί συμμετείχε εσείς σε την ελληνική τώρα βουλευτή. Η Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ πολύ, έχει ασκήσει η εξουσία 10 χρόνια. Έχει κάνει πράγματα που εμένα έχετε η κόρη μου, και δεν το αναφέρω σαν προσωπικό παράδειγμα, να το γενικεύσω. Τα παιδιά πολλών από εμάς εδώ πέρα, που είναι με πτυχία, με περγαμηνές, με μεταπτυχιακά και δεν είναι δουλειά τους καθαρίστες και μου λένε τι έχω να χάσω εγώ και έρχεται ο γιος μου και μου λέει και μου κάνει και μαρξιστική θεωρία οι σκλάβοι δεν έχουν να χάσουν μόνο τα δεσμά τους. Και θέλω να σας πω το εξής. Σε αυτό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία πριν το δημοψήφισμα έχει σκοπό ο πρόεδρος και εδώ τοπικά γιατί συνιστάται. Μήπως αντί για τον αυταρχισμό και αυτό το στυλ του Ρισελέ και του Λουδοβίκου, το κράτος είμαι εγώ, που επέλεξαν ορισμένοι, πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και να πούμε ότι ναι, κάναμε εγκλήματα αν θέλετε, αλλά θα συμφωνήσω σε κάτι μόνο με τον κύριο Μπέζα. Επικαλέστηκε την ίση του Τσόση, ότι η δημοκρατία είναι το πιο πολίτευμα, είναι το λιγότερο κακό. Ή αυτό που λέει ο εκδοτείο κακών το μη χειροβέρτιστο. Αυτό πρέπει να περάσει. Διότι ο Κολμάκης μας λέει τι που κάνανε οι άλλοι εμένα. Δεν ξέρει ο αγρότης αν θα χάσει επιδότηση. Μου λέει ότι είχα 500.000 συγκέντρες δραχμές και ζούσα άρχοντας. Δεν ξέρει από υποτίμηση. Δεν ξέρει από όλα αυτά τα πέμπερίφη. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι... Κάτσε, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτό το 4% είναι πράγματι ο σκληρός πυρήνας. Από εκεί πέρα όμως, με όλα αυτά τα ψέματα τα οποία είπε,
όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να ενσωματώσει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του παλιού ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα θα σας πω τη λύση του Γιούγκερ. Λέει, αν εγώ στο Λουξεμβούργο έλεγα αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας, θα έπρεπε να λέει 80% όχι 36%. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία εξαπάτηση. Στην Κέρκυρα που πήρε 45% ΣΥΡΙΖΑ και 22% η Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο μέρος αγωνιστών της παράταξης, ακριβώς επειδή είχαν κουραστεί από τα μνημόνια και από τις περικοπές και από την ταλαιπωρία, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ασταύρωτο ΣΥΡΙΖΑ. Το λοιπόν ήταν αναμενόμενο όταν κάποιος δεν μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά με τη γλώσσα του λαϊκισμού. Θα ήθελα να σας πω ότι για αυτό που είπατε για το θέμα των επιδοτήσεων, ότι επειδή πάρα πολλοί αγρότες και στην Κέρκυρα και εδώ και παντού και κτηνοτρόφοι βασίζονται σε αυτά τα λίγα κλίματα, ότι κόβονται για αυτά. Πρέπει να το περάσουμε το νόημα, το μήνυμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το πιστεύει. Σου λέει ότι έχω να χάσω. Και αυτό που λέτε για τους αδύνατους, η μαρξιστική θεωρία, δυστυχώς η έξοδος της Ελλάδος από το ευρώ θα πλήξει πρωτίστως τους αδύνατους. Διότι αυτό το λίγο εισόδημα το οποίο έχουν θα εξαρεμιστεί. Και αν έχουν περιουσία θα την αναγκαστούν να την πουλήσουν για το τίποτα. Πώς πείθουμε, σαν ρώτησα εγώ, σε τρεις μέρες που μένουν, πώς πείθουμε τους αυτούς? Ναι, τους πείθουμε με μια σειρά από ερωτήματα και απαντήσεις που μπορώ να σας, ακροθυγώς να σας πω σε τρεις γραμμές, ότι εάν βγει το όχι, τότε παίρνουμε το διαζύγιο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με την Ευρώπη, με το ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει, περιμένετε, γιατί σας είπα, έχω φέρει υποστηρικτικό υλικό. 246 καθηγητές των οικονομικών πανεπιστημίων της χώρας. 246. Με χτεσινή τους επιστολή, 74 σήμερα, αλλά αυτή η 246 είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο είπα. Και θέλω έτσι να σας το διαβάσω επακριβώς, γιατί δεν είναι... Επέψει εδώ να το Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο είπαμε είναι το εξής. Εάν επέλθει η ρίση και φύγουμε από το ευρώ, κατά την εκτίμησή μας, οι ηφαισιακές συνέπειες μιας χρεοκοπίας και εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ θα είναι πολύ βαρύτερες από τις συνέπειες ενός επώδυνου συμβιβασμού. Μία άντακτη απομάκρυση της χώρας μας από τον πυρήνα της Ευρώπης θα έχει καταστροφικές οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές που είπαν προηγουμένως συνέπειες. Προσέξτε, βραχυπρόθεσμες, κλείσιμο τραπεζών, απώλεια των καταθέσεων, έλλειψη βασικών καταναλωτικών προϊόντων και πρώτων υλών, μαρασμό του τουρισμού, μαύρη αγορά, υπερπληθωρισμός, μαζικές πτωχεύσεις επιχειρήσεων και εκτόξευση της ανεργίας, καταβαράθρωση των πραγματικών μισθών και συντάξεων, βαθιά ύφεση, οξέα προβλήματα στη δημόσια υγεία και στην άμυνα, κοινωνική αναταραχή. Βραχυπρόθεσμες συνέπειες, μέσοπρόθεσμες συνέπειες, διεθνής απομόνωση της χώρας, αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές, υπανάπτυξη και υποεπένδυση, διακοπή εισρωής κοινοτικών κονδυλίων, υψηλή ανεργία με υψηλό πληθωρισμό, σημαντική μείωση του βιωτικού επίπεδου, αποδυνάμωση βασικών λειτουργιών του κράτους. Είναι μια επιστολή κόλαφος. 246 καθηγητές των οικονομικών σχολών της χώρας. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία συμβαίνει αυτό, το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται με τα οικονομικά να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι απαντάει το ερώτημά σας για ποιο λόγο θα πρέπει να πούμε στους πολίτες να ψηφίσουν ναι. Σας κάνω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Γίγκα. Αν υπερτερήσει το ναι και με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, ότι δεν παντός υπερό, την επόμενη μέρα τι προβλέπει το Σύνταγμα αν παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός?
Ναι. Εάν παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν έχουν περάσει 6 μήνες από την εκλογή, έχουμε και αυτό, τότε θα δοθεί η εντολή στον αρχηγό του επόμενου κόμματος, ο οποίος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κυβέρνηση συνεργασίας. Επειδή όμως, κακά τα ψέματα, τα φιλοευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή κόμματα δεν συγκεντρώνουν την δεδηλωμένη, δεν έχουν την δεδηλωμένη, είναι... Άρα λοιπόν, ναι, η επόμενη μέρα, καταρχάς να σας πω ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι αν επικρατήσει τον ΕΠΟ, όλοι ευχόμαστε, ο κύριος Τσίπρας θα προκηρύξει εκλογές το μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό είναι αυτό το οποίο βγάζουν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μια απόλυτη καταστροφή για τον τουρισμό, απόλυτη καταστροφή για την πραγματική οικονομία και η ταπεινή μου άποψη είναι ότι οι τράπεζες θα είναι κλειστές. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρτη εκλεγής και λόγω συγκυριών, αλλά δεν το όνομά του, το όνομά τους, υπήρξε σάρκα εκ της αρκός της παράταξης αυτής, η οποία τον τίμησε πολλάκης και πλειστάκης και με διάφορα αξιώματα, για να μην, έτσι, να μην στουχοκαμιλήσουν. Και έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πήρε βεβαίως θέση εμέσως πριν από όσο υπέρ του ναι, αλλά εγώ θέλω το ερώτημα. Η παράταξη αυτή, η οποία έχει τόσα στελέχη, ιστορικά στελέχη, με αγώνες και κλπ. Σε παρασκηνιακό επίπεδο, κύριε Σαρτά, αυτά που έλεγε ο Καραμαλής, ο Αΐνης, ότι είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται στην πολιτική. Δεν μπορεί να ασκήσει έστω και την Ιστάτη στον Προκόπη τον Παυλόπουλο, το μέχρι χθες, ο ομοτράπεζο και ο ομογάταρχο ιδεολογικά και υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, μη θυμηθούμε τα παλιά τώρα και εκνευρίσουμε κι άλλο στους νόμους Παυλόπουλου που νομοποίησε το μισό Πασόκ. Αυτό είναι άλλη πολυμένη ιστορία. Δεν μπορεί να ασκήσει πίεση να πει ότι εγώ αναπέμπω στην Ιστάτ και παρετούμε. Ας χάσει να αποδείξει ότι θέλει αρετή και τόρμη ελευθερία για το κάρκο, ας χάσει τον προεδρικό θρόνο. Τι είναι το κάνει. Ωραία, να σας πω. Η πληροφόρηση η οποία υπάρχει και η πολιτική εκτίμηση την οποία κάνω είναι η ακόλουθη. Πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος έκανε μια δήλωση. Εγώ εξελέγει να είμαι πρόεδρος σε μια χώρα που ανήκει στη ζώνη του ευρώ και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δήλωση ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι αν η χώρα βγει από τη ζώνη του ευρώ, ο πρόεδρος θα παραιτηθεί. Α, κύριε Νίκα, ο νέος πρόεδρος. Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα του επερχόμενου δημοψηφίσματος, και θυμίζω ότι μέχρι πριν από 5 ώρες υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι κάνει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός και αναγγέλει την ακύρωση του δημοψηφίσματος. Εάν δεν δούμε το αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και έστω και με την παρέτησή του την επόμενη μέρα θα διευκολύνει τις πολιτικές εξελίξεις. Αλλά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αυτό που προέχει είναι όλοι να αγωνιστούμε να περάσει το ναι, το όχι, τόσο απλά. Και μετά, κύριε Δήμαρχε, θα βρούμε και τον χρόνο να συζητήσουμε για τα τουλίκου μας. Για να σας θυμίσω ότι υπάρχει προγραμματισμένο συνέδριο για το 2016. Οι προσυνεδριακές διαδικασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, όπου εκεί μπορούν να τεθούν όλα. Εξάλλου, δημοκρατικό κόμμα είμαστε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Οτιδήποτε προωθεί τη δημοκρατία, την ανταλλαγή απόψεων, είναι επίτα βελτίο, έτσι, βοηθάει ένα κόμμα. Και η διαφορετικότητα, αρκεί βέβαια να γίνονται όλα μέσα σε ένα πλαίσιο σωστό. Εμείς κλείσαμε τη Βουλή με έτοιμά μας στην πρόεδρο της Βουλής σαν αξιωματική αντιπολίτευση, διότι δεν μπορούσαν οι βουλευτές να συμμετέχουν στις εργασίες της Βουλής. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα, τέτοια ώρα,
μάλλον 5 το απόγευμα, είδα την Τροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για συγκεκριμένα για την Ελληνορωσική Συμφωνία, η οποία περνούσε, ήμουν εισηγητής, η οποία περνούσε από την αρμόδια την Τροπή. Του είπα ότι δεν μπορώ να πάω, όπως και δεν μπορούσα να πάω και άλλο. Έτσι το αίτημα έγινε αποδεκτό και γενικότερα για τώρα. Αλλά, εάν σας διαβεβαιώ σήμερα ο Πρωθυπουργός, έλεγε ότι αύριο εκτάκτως η καλύτερη ομάδα της Βουλής για να πάρει απόφαση για ακύρωση δημοσίου, θα δούλευε κανονικά η Βουλή. Αλλά. Άλλη ερώτηση. Δεν το χρειάζομαι πολύ λίγο, γιατί χτίσατε μια διαμάχια από το διαδίκτυο. Μιλήσατε για την βοήθεια στο σπίτι. Ότι αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταργηθεί. Η διαμάχη που βγαίναν όλοι οι υποστηριχτές του όχι και λέγανε δεν ξέρεις τι λες, κάνεις προπαγάνδα, λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί. Δηλαδή, μπορείτε να το αποσυμφωνήσετε αυτό, θα καταργηθεί ή όχι. Γιατί είχαμε εδώ δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, πρέπει να το πούν αυτό στα παιδιά. Για να το, εγώ το ήξερα, αλλά γινόταν αυτό και δεν ξέρα τι λέγανε στον διάδειο. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, όχι σημαίνει ότι υποβαθμίζονται αυτόματα οι κοινωνικές δομές των Δήμων και των Περιφερειών, παραδείγματος χάρη, βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό ιατρείο, φύλαξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς χρηματοδοτούμενους από το ΕΣΠΑ, προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, βάουτσερ δηλαδή, επιδόματα πρόνοιας χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη. Αυτό είναι επίσημο κείμενο. Άρα λοιπόν, εάν όμοι γέννητο φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να ξέρετε ότι θα χάσουμε 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο αγροτικών επιδοτήσεων. Θα χάσουμε 35 δισεκατομμύρια πακέτο Juncker, 21 δισεκατομμύρια πρόγραμμα νέο ΕΣΠΑ. Και οτιδήποτε έχει προγραμματιστεί οικονομικά με ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγμα, Ήπειρος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι εγκεκριμένα έργα αξίας, εγκεκριμένα, 260 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια της Ήπειρου. 260 για την περιφέρεια της Ήπειρου, κοινοτικά κονδύλια και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τα συγκεκριμένα προγράμματα, 362 εκατομμύρια. Το κομμάτι των 260 χάνεται. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχεις 20 για να βάλεις τα ATM να πληρώσεις τον κόσμο, θα διαθέσεις 360 συν 260 εκατομμύρια ευρώ για να κάνεις τα έργα υποδομής σου. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Σας λέω, είναι απόλυτη καταστροφή. Και δεν είναι κινδυνολογία. Δεν είναι κινδυνολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ψήφος μας την Κυριακή. Εγώ νομίζω ότι είναι ίσως από τη μεταπολίτευση και μετά το πιο κρίσιμο σταυροδρόμιο. Διότι το να αλλάξει μια κυβέρνηση την αλλάζεις. Αλλά αν φύγεις από το ευρώ, τελειώσαν τα ψέματα. Και δεν είμαστε ισχυρό κράτος. Είμαστε κράτος χρεοκοπημένο. Όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή παγκόσμια λένε ότι η Ελλάδα, η περήφανη Ελλάδα, η κάποτε 25η οικονομία της γης, αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κράτος στην ιστορία, την παγκόσμια, προηγμένης οικονομίας που δεν πλήρωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μας φέρανε στο επίπεδο του Σουδάν και τη Ζάμπια. Αυτό δεν περιποιεί τιμή για κανέναν άνθρωπο του πολιτικού κόσμου και πολύ περισσότερο για όλους εμάς που ανήκουμε στην πατριωτική παράταξη, που πονάμε αυτόν τον τόπο. Εγώ πραγματικά λυπούμαι βαθύτατα. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι λύπη μέσα μου και θέλω κάτι να κάνω περισσότερο. Μου επιτρέπετε. Εδώ μου λένε, αρπάζω την ευκαιρία και σας βάζω ως μάρτυρα σε αυτά που λέτε. Νομίζω ότι επειδή, όπως είχαν είπε, έχουμε πολλούς συνδρομητές, σαν δημοτικούς συμβόλους δημάρχους, αυτά πρέπει να τα πούνε και στο διαδίκτυο που είπατε. Δεν μπορεί να μην τα λένε. Εγώ σας βάζω ως μάρτυρα, πρέπει να δεσμευτούμε σε αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το απάντησε ο κ. Γίνος. Το απάντησε και έχετε πολύ το δίκιο. Να πω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας στην παραγωγή 4 κειμένων. Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας τα αφήσω εδώ αυτά τα κείμενα, που βέβαια τα έχει ο Πρόεδρος, τα έχουν όλα τα μέλη.
Είναι τέσσερα κείμενα τα οποία δεν είναι πολυσέλιδα, αλλά πρέπει ο καθένας από εσάς, τα στελέχη της παράταξης, να τα διαβάσει για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία. Επίσης θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα να διαβάσετε όλοι την επιστολή Χρυσόγονου. Είναι μια επιστολή η οποία αναλύει πραγματικά την κατάσταση με γλαφυρότατο τρόπο. Αυτά τα χαρτιά τα έχει και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ και όλα τα μέλη της ΝΟΔΕ και εγώ θα αφήσω εδώ πέρα ένα χαρτί που λέει δημοψήφισμα, τι σημαίνει το ναι και τι σημαίνει το όχι, και θα αφήσω εδώ πέρα επίσης την επιστολή των 250 καθηγητών Πανεπιστημίου και θα αφήσω και εδώ και ένα κατάλογο από τη Νέα Δημοκρατία πάλι. Τι κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια και τι χάνουμε αν φύγουμε από το ευρώ. Είναι συγκλονιστικό το τι χάνουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δράσεις αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία έχει γίνει και για την δική σας περιφέρεια εδώ πέρα είναι προγραμματισμένα 261 και 326 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα τα αφήσω και αυτό και μπορείτε να βγάλετε φωτοτυπίες, να τα διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Και θα σας αφήσω και την επιστολή του Χρυσόγονου που είναι επίσης καθοριστική. Έχω υπογραμμίσει ορισμένα πράγματα. Αυτά τα τέσσερα έγγραφα νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσουν κτήμα όλων ημών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γίγκα που μας τίμησε με την παρουσία, τον βουλευτή τον κύριο Γιώργα, τον κύριο τον Κουζερβάνη που μας θυμάσαι συνέχεια με την παρουσία και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά η για μια ακόμα φορά. Τους δημάρχους, τον κύριο Παπά, τον κύριο Λόγο, τον κύριο Πιτούλη να έχει φύγει, τους πρώην δημάρχους, τον κύριο Ντουμάζιο και τον κύριο Μάστορα, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του οργανισμού, τον κύριο Διαμάντη, κλείνοντας τον κύριο Κάτσο, τον αντιπεριφερειάρχη. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι το ναι μεθαύριο είναι το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον όλων μας. Οπότε πρέπει βροντερά από αύριο να βγούμε και να το περάσουμε αυτό στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.